ομάδες είναι οι εξής: ανάπτυξη της ιστοσελίδας, οργάνωση μερίδων ενημέρωσης, κωδικοποίηση νομοθεσίας και θεσμικού πλαισίου, έρευνα, μελέτη, δημιουργία ηλεκτρονικού οδηγού και δικτύου που αφορά στις στρατηγικές της διαβίου μάθησης, οριοθέτηση και διερεύνηση του βαθμού εναρμόνισης του θεσμικού πλαισίου, δημιουργία διαγράμματος δεξιοτήτων και ενός συστήματος ελέγχου και οργάνωσης σεμιναρίων και τέλος πλαίσιο προσόντων και κέντρα υποστήριξης. Η προσδοκόμενη απόδοση αφορά σε 6 συναντήσεις εργασίας, δυναμική ιστοσελίδα, ημερίδες ενημέρωσης, δραστηριότητες διασποράς υλικού, κωδικοποίηση νομοθεσίας και θεσμικού πλαισίου, καταγραφή των δομών των οργανισμών εκπαίδευσης, προσδιορισμό και διερεύνηση του βαθμού εναρμόνισης του θεσμικού πλαισίου των δύο χωρών, έρευνα που αφορά στην προσαρμογή των εργαλείων για τη διαβίου μάθηση, μελέτη για την ανάπτυξη των επιπέδων του συστήματος πιστοποίησης και σχεδιασμό γραφήματος προσόντων, σύστημα αξιολόγησης και σεμινάρια για νέα εργαλεία εφαρμογής πάνω στην εκπαίδευση και τις δεξιότητες της κάθε ομάδας στην οποία στοχεύει το έργο. Λίγο πιο σιγά για να μπορούν να μεταφράζει. Ναι, λίγο πιο αργά. Και τέλος, ηλεκτρονικό οδηγό, καθώς και δίκτυο για τη διαβίου μάθηση και τα κέντρα υποστήριξης. Η Γενική Γραμματεία Διαβίου Μάθησης συμμετέχει με την εξής ομάδα, την κυρία Αναστασία Σισμανίδου ως Project Manager, τον κύριο Σταύρο Πιτσικάλη, Financial Manager, και εμένα. Τέλος, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας σήμερα εδώ. Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερωτήματα. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχει πολύ νόημα, θέλω καταρχήν να ευχαριστήσω το επιμελητήριο τόσο για την πρόσκληση όσο και για την βοήθεια που παρήχε στην υλοποίηση της μελέτης, της οποίας τα αποτελέσματα και τις προτάσεις υλοποίησης θα παρουσιάσω. Ευχαριστώ πολύ. Και επίσης, βεβαίως, και εγώ με τη σειρά μου, όλους τους εκλεκτούς καλεσμένους να τους καλωσορίσω, να τους ευχαριστήσω για την παρουσία τους, εκπροσώπους τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπροσώπους του πολύ ικανού και αναγνωρισμένου ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος των Σερών, φίλους, φίλες, συγγενείς και λοιπούς μη εξαιρεταίως. Λοιπόν, το ζήτημα είναι το εξής. Υπάρχει εδώ και σχεδόν ένας χρόνος έχει περάσει, μία καινούργια νομοθετική παρέμβαση, η οποία είχε ως στόχο την αλλαγή συνολικά του πλαισίου της επαγγελματικής εκπαίδευσης στην χώρα. Και πραγματικά αυτό, τουλάχιστον ως διαπίστωση, ανταποκρίνεται πλήρως στις αναγκαιότητες του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, αλλά και της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας συνολικά. Θεωρούμε ότι η βασική έλλειψη, η οποία διαμορφώνει πολλές στρεβλώσεις που συνοπτικά θα αναφερθώ, στην ελληνική πραγματικότητα την εκπαιδευτική, είναι η έλλειψη ενός σοβαρού, ολοκληρωμένου, με προοπτικές για τους φοιτούντες συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, αρχικής και συνεχιζόμενης, ειδικότερα δε αρχικής. Οι στρεβλώσεις που προκαλεί αυτή η έλλειψη είναι το γεγονός ότι αναγκάζει την νεολαία στην αναζήτηση επαγγελματικών διεξόδων, αν είμαι πολύ γρήγορος θα με σταματήσει. Στην αναζήτηση επαγγελματικών διεξόδων αναγκάζει την νεολαία να στριμώχνεται στα πρόθυρα των πανεπιστημίων. Δημιουργεί ένα στενοπό στα πρόθυρα των πανεπιστημίων, ως αποτέλεσμα απαξιώνεται το λύκειο πλήρως, οι νέοι φίλοι εδώ θα το γνωρίζουν ιδίας πείρας. Δεν υπάρχει λύκειο για να είμαστε σοβαροί αυτή τη στιγμή στη χώρα. Έτσι. Υπάρχει μόνο ένας προθάλαμος προετοιμασίας για τις πανελλαδικές εξετάσεις του Πανεπιστημίου και βεβαίως απαξιώνει και το ίδιο το Πανεπιστήμιο, γιατί αναγκάζεται, ενώ όλη την τριτοβάθμια εκπαίδευση, ΤΕΙ και ΑΕΙ, γιατί αναγκάζονται να δεχθούν περισσότερους από αυτούς που η κοινωνία έχει
ανάγκη να εξυπηρετήσει και να απασχολήσει. Αναγκάζεται επίσης πολλές φορές να προβεί και σε δράσεις και σε ενέργειες που ζητάει η κοινωνία για επαγγελματική εκπαίδευση, αλλά που καλώς ή κακώς το πανεπιστήμιο, η τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν είναι αρμόδια να παρέσχει. Το πανεπιστήμιο, το ΑΕΗ και το ΤΕΗ, ειδικότερα το ΑΕΗ, λίγο περισσότερο, λίγο λιγότερο το ΤΕΗ, γιατί έχει αυτή την ικανότητα της πιο πρακτικής, ας με διορθώσει ο αγαπητός συνάδελφος, προσέγγισης, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, έχει τον ρόλο να παράγει επιστημονικό προσωπικό, όχι επαγγελματικά κατερτισμένο προσωπικό για την ανάπτυξη της οικονομικής της χώρας. Αυτό λοιπόν, όταν λείπει ο παράγοντας, ο τομέας ο οποίος πρέπει να κάνει αυτή τη δουλειά, που είναι ο τομέας επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατ' ουσίαν λείπει, έρχεται και προσπαθούν να το καλύψουν χίλιοι δυο άλλοι που δεν έχουν αυτόν τον ρόλο και δεν μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά. Ως εκ τούτου λοιπόν ο νόμος πραγματικά διαπιστώνει μια σημαντική έλλειψη, σημαντικότατη, κέρια έλλειψη στο σύστημα παιδείας της χώρας, την έλλειψη ενός συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης. Όμως, εκτίμηση δεν είναι πολιτική, είναι ακαδημαϊκή εκτίμηση. Από την μελέτη που διενεργήθηκε και από όλες τις αντίστοιχες μελέτες είναι ότι ο νόμος είναι ανεπαρκής. Είναι ανεπαρκής γιατί ούτως ή άλλως κάθε νόμος είναι ανεπαρκής από τη στιγμή που η κοινωνία δεν είναι κατάλληλα προετοιμασμένη για να τον υλοποιήσει. Αφενός, αφετέρου είναι ανεπαρκής γιατί απαιτεί πολλές, μα πάρα πολλές, διευκρινιστικές εγκυκλίους για να μπορέσει να λειτουργήσει ένα σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης. Το καλό νέο είναι ότι ο νέος αυτός νόμος, έστω με έναν καταρχήν γενικευμένο τρόπο, προσδιορίζει πλέον μια ιδιαίτερα σημαντική θεσμική αλλαγή, τη δυνατότητα δηλαδή να υπάρχει, ή μάλλον την αναγκαιότητα και την απέτηση να υπάρχει σε όλες τις επαγγελματικές εκπαιδεύσεις, τις αρχικές, η λεγόμενη πρακτική άσκηση. Η λεγόμενη πρακτική άσκηση, η οποία είναι ένα από τα χαρακτηριστικά αντίστοιχων συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης στις κεντροευρωπαϊκές και βορειοευρωπαϊκές χώρες, για να μην πούμε συνολικά σε όλη την Ευρώπη, που έχει ως αποτέλεσμα την επιτυχία του συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης, γιατί δένει, πέρα από την θεωρητική κατάρτιση, δένει τους εκπαιδευομένους, τους μαθητευομένους με την πρακτική λειτουργία, με τις επιχειρήσεις, με το παραγωγικό γίγνεσθε της περιοχής. Όμως, πέρα από αυτό, ένα εξίσου σημαντικό στοιχείο, που νομίζω ότι ακροθυγώς η νομοθεσία, παρόλη την προσωπική και δυτική απέναντί της, το πετυχαίνει, τουλάχιστον το αναφέρει, είναι και ένα άλλο, ότι τα παιδιά τα οποία πρόκειται πλέον να ακολουθούν τον δρόμο της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, δεν έχουν αποκομμένους τους ορίζοντές τους. Ανά πάσα ώρα και στιγμή, αυτό απαιτεί βεβαίως και μια κατάλληλη μεταρρύθμιση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, θα μπορούν να μεταπηδούν ή να μετεξελίσσονται μέσα από πανεπιστημιακή εκπαίδευση στο μέλλον, από εκεί και πέρα μετά. Και έχουμε πολλά άπειρα τέτοια παραδείγματα σε άλλες χώρες όπου τα συστήματα αυτά λειτουργούν, όπου η νεολαία επιλέγει αρχικά ένα μεγάλο κομμάτι στην πρακτική, την επαγγελματική εκπαίδευση, συνεχίζει, εξελίσσεται και μπορεί, ας πούμε, και στα 28 ή στα 30, στα 35 να επιλέξει να κάνει πανεπιστημιακή μετεκπαίδευση και να αποκτήσει δίπλωμα επιστημονικού επίπεδου. Όλα αυτά λοιπόν είναι ανάγκες που τουλάχιστον έχουν διαπιστωθεί, ας δούμε το ποτήρι μισογεμάτο, και ελπίζουμε ότι θα καλυφθούν ως ονούπο. Η μελέτη την οποία εγώ σήμερα συζητώ και σας παρουσιάζω είναι μία μελέτη από τις 5 που χρηματοδότησε το Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της Γερμανίας. Γιατί, τι τους κόπτει, τι είναι αυτό που τους ενδιαφέρει. Καταρχήν, τους ενδιαφέρει να αξιοποιήσουν κονδύλια που έχουν σε πληθωρισμό και θέλουν να βοηθήσουν αναπτυξιακές διαδικασίες στον Ευρωπαϊκό Νότο, προκειμένου μέσα από την επικείμενη παραγωγική ανάπτυξη να κερδίσουν και αυτοί. Αυτή είναι η θετική εξήγηση. Η αρνητική εξήγηση θα μπορούσε να πει κανείς, όπως ακούγεται σαν κριτική, να τα λέμε όλα, τους ενδιαφέρει το λεγόμενο brain drain, δηλαδή εξαγωγή εγκεφάλων ή τέλος πάντων γνώσεων, ικανών,
νέων ανθρώπων από την χώρα προς τα εκεί. Προσωπική μου εκτίμηση, τους ενδιαφέρει κυρίως το να αξιοποιήσουν χρήματα από μια γραφειοκρατική προσέγγιση, γιατί σαν μια γραφειοκρατία, ένας τομέας, ένας φορέας ο οποίος έχει συγκεκριμένους στόχους, πρέπει να αποδείξει ότι έχει και έργο. Τέλος πάντων, καλώς ή κακώς, χρηματοδότησαν 5 μελέτες σκοπιμότητας. Δεν είναι τόσο καλή ίσως η μετάφραση στα ελληνικά, feasibility study, προκειμένου να διαπιστώσουν κατά πόσον το σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης με αυτές τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις που ακόμη είναι στο φαντασιακό, όμως δεν έχουν υλοποιηθεί, κατά πόσον αυτό μπορεί να υλοποιηθεί και με ποια προαπαιτούμενα μπορεί να υλοποιηθεί, κυρίως στην Βόρεια Ελλάδα. Και οι 5 μελέτες είχαν επίσης και μια κλαδική διάρθρωση. Να δω αν τις θυμηθώ. Η μία ήταν σίγουρα για τον αγροτικό τομέα, η άλλη ήταν για τον τομέα των logistics, πολύ σημαντικός για την περιοχή μας, ενώ και την περιοχή εδώ, στη Θεσσαλονίκη και προφανώς και την περιοχή των Σερών. Η τρίτη ήταν για τα επαγγέλματα που έχουν να κάνουν με τον τουρισμό. Η τέταρτη είχε να κάνει με τα επαγγέλματα της λεγόμενης πράσινης οικονομίας. Και η πέμπτη, την οποία αναλάβαμε εμείς μαζί με συναδέλφους από τη Γερμανία, είχε να κάνει με την βιομηχανία, με τη μεταποίηση. Προχωρήσαμε κάνοντας μία ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης. Προχωρήσαμε επίσης κάνοντας μία πρωτογενή έρευνα, και εδώ να επαναλάβω, ευχαριστώ ιδιαίτερος τόσο επιχειρήσεις του νομού, όσο και το επιμελητήριο που ανταπεξήλθε και βοηθούσε, ναι, βοήθησε πολύ με τις συνεντεύξεις που κάναμε, ώστε να μαζευθούν ποιοτικά στοιχεία που ήταν ιδιαίτερως αξιοποιήσιμα. Α, το ξέχασα. Λοιπόν, η ουσία και αυτό το οποίο εγώ θέλω να συζητήσω μαζί σας είναι κάποιες από τις βασικές διαπιστώσεις για την βιομηχανία και επίσης οι προτάσεις εν τέλει προς υλοποίησης, οποίες εμείς καταλήγουμε και που ευτυχώς, αυτό είναι καλό νέο, θα τύχουν, θα σας πω συγκεκριμένα, άμεσης υλοποίησης στο επόμενο χρονικό διάστημα. Οι βασικές διαπιστώσεις είναι ότι καταρχήν οι Έλληνες εργοδότες έχουν μία αρνητική εμπειρία όσον αφορά τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Υπάρχει, έχει δημιουργηθεί ένα κενό επικοινωνίας μεταξύ της εργοδοσίας και των φορέων παροχής επαγγελματικής εκπαίδευσης στη χώρα. Δεν ξέρω ποιος έχει το φταίξιμο, ούτε είναι το ζήτημα αυτό, αλλά αυτή είναι μια διαπίστωση συγκεκριμένη. Η δεύτερη διαπίστωση είναι ότι στην παρούσα φάση οι Έλληνες εργοδότες δεν έχουν τη ρευστότητα για να χρηματοδοτήσουν, και αυτό νομίζω όλοι το καταλαβαίνουμε, για να χρηματοδοτήσουν πρακτική άσκηση, μαθητεία. Για να χρηματοδοτήσουν δηλαδή το κόστος ασφάλισης και το κόστος αμοιβής των μαθητευομένων, που ενώ θα κάνουν μια βδομάδα στην αίθουσα, την άλλη βδομάδα θα είναι στην επιχείρηση και θα πρέπει να αμοιβονται και να ασφαλίζονται. Το τρίτο είναι ότι οι Έλληνες εργοδότες τουναντίον αναγνωρίζουν, ευτυχώς, παρόλη αυτή την προηγούμενη κατάσταση, την αναγκαιότητα ενός ιδιαιτέρως κατερτισμένου, εξειδικευμένου ανθρωπίνου δυναμικού. Αυτό είναι καλό, μπορούμε να πατήσουμε πάνω εκεί. Το τέταρτο είναι ότι επίσης υπάρχουν συγκεκριμένες ανάγκες στην ελληνική βιομηχανία, τις οποίες τις συμπυκνώνουμε στις εξής τρεις κατευθύνσεις. Η μία κατεύθυνση είναι θέλουν εργαζομένους είτε μεσαίας είτε ανώτατης εκπαίδευσης, οι οποίοι όμως έχουν αυτό που λέμε παραγωγική νοοτροπία και φιλοσοφία. Δηλαδή, ξέρουν ότι πρέπει να χρησιμοποιούν τα μέσα ατομικής προστασίας που προδιαγράφονται και δεν τα γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια. Ξέρουν ότι πρέπει να ακολουθούν συγκεκριμένες νόρμες ως προς την καθημερινή τους δουλειά. Έχουν μια οργανωσιακή κουλτούρα, αλλά και από την άλλη, για τους προϊσταμένους, ότι έχουν μια κουλτούρα επαγγελματικής σχέσης με τους υφισταμένους τους και μια κουλτούρα επίτευξης στόχων. Μετά μουσικής, είναι ιδιαίτερος ευχάριστος στην πορεία ότι θα γίνει και πιο ωραία η μουσική. Λοιπόν, άρα λοιπόν, οι ανάγκες των δεξιοτήτων πρέπει να αναπτυχθούν σε αυτή την κατεύθυνση. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη αναγκαιότητα για αυτό που λέμε mechatronic, είναι μια
είναι μια εξειδίκευση που συνδυάζει γνώσεις, προχωρημένες γνώσεις πρακτικών ή μάλλον μηχανικών αντικειμένων με τη δυνατότητα της εφαρμογής τους σε καθημερινές δουλειές. Επίσης, γνώσεις χρήσης ηλεκτρονικών μέσων και ηλεκτρονικών μέσων παραγωγής, τα οποία λείπουν από την εξειδίκευση που παρέχεται αυτή τη στιγμή στο όποιο σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης. Και το τρίτο το οποίο απασχολεί κατά βάση την ελληνική εργοδοσία αυτή τη στιγμή, είναι ότι απαιτούνται άνθρωποι που να έχουν τη δυνατότητα να ανταπεξέρχονται στο διεθνοποιημένο περιβάλλον και στις συνεχείς αλλαγές που προκύπτουν στις θέσεις εργασίας. Δηλαδή, ενώ παλιότερα, μέχρι πριν από 30 χρόνια, μπορεί για μια ζωή μέχρι να βγεις στη σύνταξη να δούλευες με το ίδιο μηχάνημα, ή όχι, μέχρι πριν από 50, σήμερα θα χρειαστεί να αλλάξεις τουλάχιστον 3 ή 4 φορές, εάν μείνεις στην ίδια θέση εργασίας μέχρι τη συνταξιοδότησή σου. Αυτές οι 3 κατευθύνσεις με εξειδικεύσεις μετά είναι οι διαπιστώσεις ως προς τις αναγκαιότητες στις οποίες πρέπει να απαντήσει ένα σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης, τουλάχιστον βάσει των συνεντεύξεων που κάναμε. Από εκεί και πέρα, ένα σημαντικό επίσης συμπέρασμα της μελέτης είναι το εξής, και εδώ πέρα οι συνάδελφοι από το ΚΕΚ ΓΕΣΕΒΕ βοήθησαν αρκετά στην συζήτηση αυτού του θέματος και στην ανάδειξή του, είναι το γεγονός ότι η ελληνική μεταποιητική πραγματικότητα διαφέρει πάρα πολύ από την αντίστοιχη γερμανική. Και διαφέρει στο εξής απλό σημείο. Δεν έχουμε, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, μεγάλες παραγωγικές μονάδες. Αυτό δεν είναι κατά ανάγκη κακό. Έτσι, δεν είναι κατά ανάγκη κακό, ούτε σημαίνει κατά ανάγκη ότι οι μικρότερου μεγέθους παραγωγικές μονάδες δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στον διεθνή ανταγωνισμό, δεν είναι επί του παρόντος, αλλά μπορούμε να το κουβεντιάσουμε αν θέλετε. Πώς. Αλλά εκείνο που σημαίνει είναι ότι επειδή δεν έχουμε μεγάλες παραγωγικές μονάδες, δεν είναι εφικτό μία παραγωγική μονάδα να καλύψει συνολικά όλες τις ανάγκες της πρακτικής άσκησης μιας συγκεκριμένης ειδικότητας που παρέχεται από ένα συγκεκριμένο σχολείο επαγγελματικού προσανατολισμού. Γιατί αλλού θα βρεις το τάδε μηχάνημα, αλλού θα δεις την άλλη διαδικασία logistics, αλλού θα δεις την άλλη διαδικασία χύτευσης, δεν έχεις κολοσιαίες μονάδες οι οποίες θα μπορέσουν ολιστικά να αναλάβουν έναν μαθητευόμενο σε όλη τη διαδικασία της μαθητείας του και να τον εξυπηρετήσουν για να βγει ολοκληρωμένα με την πρακτική του άσκηση από εκεί πέρα μετά. Θα μου πείτε γιατί στη Γερμανία, για παράδειγμα, είναι όλες οι μονάδες τέτοιες. Όχι, προφανώς. Προφανώς δεν είναι. Άλλωστε, η αναλογία μικρών-μικρομεσαίων είναι και εκεί αντίστοιχη. Βέβαια, μόνο όταν λέμε εκεί μικρές-μικρομεσαίες, οι κλίμακες είναι λίγο μεγαλύτερες. Λοιπόν, άρα τι σημαίνει αυτό? Αυτό είναι ένα πολύ συγκεκριμένο χαρακτηριστικό της ελληνικής μεταποιητικής πραγματικότητας, γιατί οδηγεί σε ένα από τα βασικά συμπεράσματα στα οποία καταλήξαμε και που τέλος πάντων μάλλον είναι ώρα να τα πούμε. Τα συμπεράσματα λοιπόν στα οποία καταλήξαμε είναι τα εξής. Για να λειτουργήσει το σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης παύλα πρακτικής άσκησης στη χώρα, απαιτούνται 2 δομές. Η μία δομή είναι η extreme, είναι τα αρχικά για το external training management, εξωεπιχειρησιακό, εξωτερική διαχείριση της πρακτικής άσκησης, της μαθητείας. Υπάρχουν τέτοιες δομές και στο εξωτερικό, γιατί ακριβώς και εκεί δεν υπάρχουν μόνο μεγάλες επιχειρήσεις. Άρα υπάρχουν και επιχειρήσεις μικρές που δεν μπορούν να καλύψουν συνολικά τις ανάγκες ενός μαθητευομένου. Άρα υπάρχουν επίσης και επιχειρήσεις μικρές που δεν ξέρουν και πώς να διαχειριστούν την λεγόμενη πρακτική άσκηση ή μαθητεία. Συνεπώς, τι πρέπει να κάνει αυτός ο φορέας? Αυτός ο φορέας πρέπει να συντονίζει, να παράγει μαθησιακά περιεχόμενα για την πρακτική άσκηση, να κάνει εκπαίδευση εκπαιδευτών, να αναπτύσσει ίσως και προγράμματα ανταλλαγής με χρηματοδότηση που υπάρχει από τα Erasmus Plus και Erasmus Minus και οτιδήποτε άλλα προγράμματα επιστρέφουν την απλοϊκότητα, και να συντονίζει την σχέση μεταξύ των σχολείων της περιοχής που κάποια στιγμή αναμένουμε να λειτουργήσουν και των εργοδοτών που θα παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης. Επίσης, τέτοιοι φορείς, τέτοιες δομές, τέτοιες επιχειρήσεις ή τέτοιες οργανώσεις στο εξωτερικό
αναλαμβάνουν πολλές φορές και εξειδικευμένες μαθητείες. Δηλαδή μπορεί στην ευρύτερη περιοχή των Σερών για την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης μιας συγκεκριμένης ειδικότητας να μην βρίσκεται το μηχάνημα ή η θέση εργασίας που θα μπορούσε να καλύψει την έκτη από τις 7 ανάγκες κατά πρακτικής άσκησης που πρέπει να περάσει αυτός ο εκπαιδευόμενος. Αυτό λοιπόν θα υπάρχει σε έναν χώρο συγκεκριμένο για πιλωτική χρήση και για πιλωτική παραγωγή αυτού του φορέα. Επαναλαμβάνω, τέτοιοι φορείς που αναλαμβάνουν αυτού του είδους τον ρόλο υπάρχουν στη Γερμανία, στην Αυστρία, στο εξωτερικό εν γέννη, όπου η πρακτική άσκηση λειτουργεί, είναι ακόμη πιο απαιτητή στην περίπτωσή μας λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα, λόγω του ακόμη πιο ιδιαίτερου χαρακτήρα της μικρής, μικρομεσαίας ή πολύ μικρής μεταπητικής δραστηριότητας. Και βεβαίως και της έλλειψης σχετικής εμπειρίας. Εμείς τώρα ξεκινάμε στην προσπάθεια να εντάξουμε τους εργοδότες στη λογική της συνεργασίας και της πραγματικής παροχής υπηρεσιών μαθητείας, με σκοπό βεβαίως την εξυπηρέτησή τους μετά. Το δεύτερο εργαλείο είναι η ανάπτυξη ενός περιφερειακού σε επίπεδο των μέχρι πρότινος νομών δικτύου για την προώθηση της μαθητείας στις ντόπιες επιχειρήσεις. Ένα δίκτυο στο οποίο φορείς όπως το Εμπορικό Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Σερών θα μπορούσε να έχει πρωτεύοντα ρόλο και το οποίο δίκτυο βασικά έχει ως στόχο και ως σκοπό στην λειτουργία του να πείσει και να υποστηρίξει την εργοδοσία της περιοχής ώστε να συμμετέχει και να παρέχει θέσεις μαθητείας και πρακτικής άσκησης. Και πώς θα το κάνει αυτό? Προφανώς αφενός διασφαλίζοντας ή λειτουργώντας προγράμματα επιδότησης θέσεων τέτοιων που ακόμη στην χώρα καλός ή κακός είναι απαραίτητη ανάγκη δεδομένης ειδικότερα της κρίσης ρευστότητας, αλλά επειδή, και είναι σωστό αυτό, επειδή πολλές φορές όταν τέτοιες θέσεις απλώς επιδοτούνται καταλήγουν να κοροϊδευόμαστε ο ένας τον άλλον, έτσι, είναι σημαντικό να υπάρχουν και άλλα κίνητρα. Αυτό που προέκυψε ως βασικό κίνητρο μέσα από τη μελέτη είναι ότι τέτοια δίκτυα θα μπορούσαν να αναλάβουν ρόλους δημιουργίας δεσμών, ανταλλαγής ή συνεργασίας επιχειρήσεων της περιοχής που παρέχουν θέσεις μαθητείας με άλλες επιχειρήσεις από άλλα επιμελητήρια ή από άλλες περιοχές, τέλος πάντων είτε είναι οργανωμένα είτε όχι, της Γερμανίας ή της Αυστρίας, κίνητρο το οποίο είναι πολλαπλή σημασίας για τον επιχειρηματία, τον εργοδότη που θα θελήσει να εμπλακεί και να παρέχει μία θέση μαθητείας, καθώς μέσα από αυτή τη διαδικασία, εμέσως πλην σαφώς, θα αποκτήσει σχέσεις οικονομικές, επιχειρηματικές, εμπορικές, παραγωγικές, με άλλες επιχειρήσεις από το εξωτερικό. Αυτό τόσο καταγεγραμμένο μέσα από τις συνεντεύξεις, όσο και ειδωμένο μέσα από αντίστοιχες μελέτες περίπτωσης που έχουν υπάρξει σε άλλες χώρες, είναι εφικτό. Άρα λοιπόν, συμπυκνώνω και σε 2-3 λεπτά ολοκληρώνω. Η πρόταση, κατάληξη της μελέτης σκοπιμότητας, συνοπτικά, πολύ συνοπτικά, συμπυκνώνεται στην δημιουργία ενός θεσμού, ενός φορέα, ο οποίος θα αναλάβει την εξωτερική υποστήριξη στην υλοποίηση της μαθητείας και στην συνεργασία διαφόρων μονάδων, ώστε να πηγαίνει ο μαθητευόμενος μια φορά εδώ, μια φορά εκεί, μετά στο σχολείο του, το συντονισμό, ελλείψη της εμπειρίας της αντίστοιχης στην ελληνική πραγματικότητα και δεδομένη, σαν την άλλη στιγμή, της μικρής μικρομεσαίας δομής. Το δεύτερο είναι η δημιουργία ενός δικτύου συνεργασίας με επικεφαλής εταίρους εκπροσώπους των ντόπιων παραγωγικών δυνάμεων και των ντόπιων εργαζομένων, το εργατικό κέντρο επίσης θα μπορούσε να συμμετέχει, ένας φορέας, ένα δίκτυο τοπικό που θα αναλάβει να δώσει κίνητρα στην εργοδοσία για να παρέχει θέσεις μαθητείας στο σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης με τον τρόπο που σας ανέλησα πολύ σύντομα και πολύ συνοπτικά. Βεβαίως, από εκεί και πέρα, περιμένουμε να λειτουργήσουν και τα σχολεία επαγγελματικής εκπαίδευσης, τα οποία ακόμη μένει να τα δούμε πώς θα λειτουργήσουν. Και να πω κλείνοντας επίσης ότι το παρήγορο είναι πως, σε εισαγωγικά θέλετε το βάζω το παρήγορο, ότι ο φορέας που χρηματοδότησε τις μελέτες αυτές έμεινε ιδιαίτερος ικανοποιημένος και προέκρινε
τα συμπεράσματα στο Υπουργείο Παιδείας. Κατά την δική μου ενημέρωση τουλάχιστον, πρόκειται να αξιοποιηθούν τόσο κοινοτικά όσο και τόσο κοινοτικοί πόροι όσο και εθνικοί, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν προγράμματα που θα υποστηρίξουν την δόμηση τέτοιων φορέων ή τέτοιων δικτύων σε περιφερειακό επίπεδο. Αυτό είναι η τελευταία πληροφόρηση δική μου. Αυτά τα λίγα, έτσι κλείνοντας απλά, επιτρέψτε μου ξανά να ευχαριστήσω και να πω κάτι το οποίο συνηθίζω σε αντίστοιχες συζητήσεις. Έγινε μία πολύ ενδιαφέρουσα στο Ναύπλιο. Και μάλιστα επί της ευκαιρίας να πω ότι το Επιμελητήριο Αργολίδος στο Ναύπλιο και στο Άργος έχει προβεί σύναψη στρατηγική συμφωνία συνεργασίας με ένα αντίστοιχο επιμελητήριο στη Γερμανία και τέτοιες σχέσεις νομίζω θα μπορούσαν να αποβούν ιδιαίτερως προσοδοφόρες για την τόπια παραγωγική δομή. Να πω λοιπόν αυτό που συνήθως να πω όταν κλείνω εγώ τη δικιά μου παρέμβαση, είναι προς Θεού μην θεωρήσει κανείς ότι η όποια παρέμβαση στο θέμα εκπαίδευση, εκπαιδευτικό σύστημα, επαγγελματική εκπαίδευση, ακόμη περισσότερο μαθητεία κτλ. Θα λύσει το ζήτημα της ανεργίας. Μην το θεωρήσει κανείς αυτό, γιατί έτσι αφενός θα κοροϊδέψουμε τους εαυτούς μας, δευτερευόντως βεβαίως θα ακυρώσουμε τη σημασία αυτών των οποίων συζητάμε. Εάν περιμένεις από ένα κάρο να σε πάει με την ταχύτητα της Φεράρι στο άλλο χωριό, προφανώς θα πεις «Μα τι να το κάνω, τόσα πιο κάρο». Αλλά αν δεν έχεις τίποτα άλλο, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για να προχωρήσεις. Ή να πω ένα καλύτερο παράδειγμα, τη στιγμή που ένας άρρωστος έχει μια κρίση και χρειάζεται απλά ανάνυψη, εντάξει, εκεί δεν σκέφτεσαι τη θεραπεία που τον κάνεις μετά. Εμείς συζητάμε για τη θεραπεία που τον κάνουμε μετά. Εμείς συζητάμε αυτή τη στιγμή για τις δομές που πρέπει να δημιουργηθούν και να αναπτυχθούν, ώστε εάν ξεπεραστεί η παρούσα συγκυριακή ή μη συστημική κατ' εμέ κρίση, θα μπορέσουμε πραγματικά να βγούμε σε μια πορεία λογικής αναπτυξιακής διαδικασίας, μια πορεία κοινωνικής και περιβαλλοντικά ισόρροπης ανάπτυξης. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Σαρωτιάδη για την τόσο μεστή και αναλυτική ομιλία του. Ξέρω ότι είναι λίγο δύσκολο με τόση φασαρία να συγκεντρωθούμε, αλλά είναι τόσο ενδιαφέροντα αυτά που λέμε εδώ που είναι και συνοπτικό, σωστό. Παρακαλώ λοιπόν τον πρόεδρο του ΔΕΗ Κεντρικής Μακεδονίας Σερών, τον κύριο Πασχαλούδη, να μας αναπτύξει το δικό του θέμα. Ναι, θα ήθελα να σας πω ότι μεταδίδεται live η εκδήλωση και επίσης ότι θα μπορέσουμε να βρούμε τα συγκεκριμένα θέματα μέσα στο livezone.gr. Τα λέω καλά, κύριε Παμιχαλάκη? Στην ιστοσελίδα του Μινιτηρίου και στην ιστοσελίδα του Μινιτηρίου, ούτως ώστε αυτοί που δεν κρατάνε σημειώσεις ή δεν μπορούν να θυμηθούν όλα αυτά που λέμε, να τα ξαναδούν αναλυτικά. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Έχω και ωραία οθόνη εδώ πέρα με τους χοχλιούς ή τα σαλιγκάρια. Δηλαδή το ορεκτικό είναι πάρα πολύ καλό για το απόγευμά μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Επιμελητήριο για την πρόσκληση και να παραχωρήσει κάποιο χώρο στο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της περιοχής. Γι' αυτό το κόσμημα μπορώ να πω ότι είναι από τα πιο ωραία κομμάτια του νομού, αν δεν είναι το πιο ωραίο. Και όταν λέω από τα πιο ωραία, γιατί έχει νέους ανθρώπους. Όταν έχει ανθρώπους. Παρακαλώ πολύ, αν έχετε την καλοσύνη, λίγο πιο αργά για να προλαβαίνουμε τη μετάφραση. Α, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Κυραφόρα, συγγνώμη. Από τα πιο ωραία κομμάτια της περιοχής, γιατί έχει νέους ανθρώπους που όλοι χαιρόμαστε και να συναναστρεφόμαστε, αλλά και να τους βλέπουμε. Ίσως οι νέοι να κάνουν λίγο μεγαλύτερη φασαρία, αλλά είναι νεανική φασαρία, δεν είναι γκρίνια, δεν είναι παράπονα, δεν μιλάνε για τα χάπια της πίεσης ή από χοληστερίνη, μιλάνε πώς θα διασκεδάσουμε και πώς θα κατακτήσουμε το αύριο. Πολλές φορές με λένε παραπονιάρη. Σε όλους λέω ότι δεν είμαι. Αλλά δεν μπορεί να περάσει αυτό που θέλουν μια ζωή να ισχυρίζονται αυτοί που κατοικοεδρεύουν στην Αθήνα ότι η Ελλάδα τελειώνει κάπου στη Μαλακάσα. Και γιατί το λέω αυτό? Και εδώ θα συμφωνήσει και ο φίλος μου ο Γρηγόρης, ο οποίος σε ρέως αλλά στο άπι θήτα, ότι το ΤΕΙ Σερών είναι
το πιο όμορφο ίδρυμα που υπάρχει όχι μόνο στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια. Ένα πανέμορφος χώρος, ένας καταπράσινος χώρος, σε μια πάρα πολύ όμορφη πόλη και με κατοίκους αυτής της πόλης που έχουν αγκαλιάσει και το ίδρυμα και τα παιδιά που έρχονται από όλη την Ελλάδα σαν να είναι τα παιδιά της διπλανής πόρτας. Αυτό που έχουμε να πούμε εμείς, αυτούς οι οποίοι κάνουν ότι δεν υπάρχουν ιδρύματα εκτός από Αθήνα, άντε να πάει στο διάλογο και Θεσσαλονίκη, αλλά μέχρι εκεί, ότι εμείς δεν θα οικετεύουμε, δεν θα ζητιανεύουμε γονατιστή ένα κομμάτι ήλιο ή ένα κομμάτι ζωής ή το αύριό μας. Αυτό το απαιτούμε, το διεκδικούμε και θα το κάνουμε πραγματικότητα. Και τι θέλω να πω. Θα πω 2-3 πράγματα εγώ για τα μεταπτυχιακά προγράμματα του ΤΕΙ ΣΕΡΟΝ, του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας εδώ και ένα χρόνο με έδρα της ΣΕΡΕΣ, και στη συνέχεια για τους φοιτητές και τους απόφοιτους θα μιλήσει ο αναπληρωτής πρόεδρος, ο κύριος Μωυσιάδης. Γιατί βγάζω αυτό το, έτσι αυτή τη λίγο την πίκρα. Όλο το καλοκαίρι ακούγαμε τον Υπουργό Παιδείας μαζί με την κυρία Κεφαλογιάννη, Υπουργό Τουρισμού, να μιλάνε ότι πρέπει να κάνουμε τουριστικές σπουδές, πρέπει να, το μεγάλο μας κεφάλαιο είναι τουρισμός, κάτι πρέπει να γίνει. Όταν είδα τον κύριο Λοβέρδο, τον λέω, μισό λεπτό, κάτι θέλετε να κάνετε, αλλά κάτι έχει γίνει ήδη. Και γιατί δεν το λέτε, πλήρης άγνοια. Εδώ και 3 χρόνια υπάρχει μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο ΤΕΙ ΣΕΡΟΝ, πάνω στο τουρισμό, Hospitality and Tourism, αγγλόφωνο, που λειτουργεί μια χαρά, αλλά κανένας, επειδή δεν γίνεται στην εκλογική τους περιφέρεια, δεν το ξέρει. Φαντάζεστε να ήταν στην εκλογική περιφέρεια της κυρίας Κεφαλογιάννη, πόσο θα το γράφουν οι εφημερίδες. Αλλά τι θέλουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι? Θέλουν να απαξιώσουν ένα καλό προϊόν που έχουμε. Και αυτό το προϊόν το έχουμε κάπου 3.000 χρόνια. Και αυτό το προϊόν είναι η παιδεία. Ειλικρινά θέλουν να τα απαξιώσουν. Να μην σας πω τις εφημερίδες της προηγούμενης Κυριακής. Πάρτε αυτές τις Κυριακές, τις εφημερίδες. Όλη η διαφήμιση τι θα γίνει με την ιδιωτική εκπαίδευση. Το ένα κολέγιο, το άλλο κολέγιο, αυτοί τους ταΐζουν. Αλλά υπάρχουν παραδείγματα και πρέπει στην Ελλάδα να ξανααναλύσουμε τον τροχό, παραδείγματα ευρωπαϊκά που έχουν η Γαλλία, που επιτρέπει την ιδιωτική εκπαίδευση. Και εγώ είμαι υπέρ. Αλλά όταν έχεις ένα δικό σου προϊόν, πρώτο προσπαθείς να το κάνεις καλύτερο, το διαφημίζεις και μετά αφήστε, όπως έλεγε και ο Μάο Τσετούγκ, 100 λουλούδια να ανθίσουν. Ο λαός θα διαλέξει τα λουλούδια που το πρέπουν. Δεν μπορεί να έχω εγώ μια κόρη, να έχει ο γείτονας, να κατηγορώ τη δικιά μου την κόρη για να καλοπαντρευτεί τον γείτονα. Αυτό είναι τρόλο. Δηλαδή θέλουμε κάπου ψυχανάλυση. Κάπου πρέπει να πάμε. Εκτός όμως από το μεταπτυχιακό στο τουρισμό και τη φιλοξενία, στο ΤΕΙ ΣΕΡΟΝ υπάρχουν άλλα 2 αγγλόφωνα μεταπτυχιακά, πάλι μεταπτυχιακά εκμής. Ένα είναι το τμήμα της μηχανολογίας που είναι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και με πολύ καλές συνεργασίες, και όπως λέω, πολύ καλές συνεργασίες, μία είναι με το Πανεπιστήμιο του Τέξας, όπου εκεί μας βοηθάει πάλι ένας αγαπητός συμπατριώτης αιρέως, ο κύριος Λαγούδας, καθηγητής εκεί, και έχουμε κάνει και summer school και θα συνεχίσουμε. Καθώς επίσης και το τμήμα της πληροφορικής, υπάρχει το μεταπτυχιακό πάνω στην πληροφορική και επικοινωνίες. Εκτός όμως από τα αγγλόφωνα μεταπτυχιακά, υπάρχουν και τα ελληνόφωνα μεταπτυχιακά. Υπάρχει αυτό του τμήματος της λογιστικής, πάνω στα χρηματοοικονομικά και στη λογιστική. Υπάρχει το MBA της διοίκησης επιχειρήσεων, ελληνόφωνο, με 2 κατευθύνσεις. Κατεύθυνση στην κοστολόγηση και ελεγκτική και κατεύθυνση πληροφοριακά στη διοίκηση. Και το πιο πρόσφατο, το στερνοπέδι, ο Βενιαμίν μεταπτυχιακό του ΤΕΙ ΣΕΡΟΝ, και γι' αυτό είμαστε υπερήφανοι, που γίνεται στις ΣΕΡΕΣ και είναι το μοναδικό σε όλη την Ευρώπη, διοίκηση και οργάνωση εκκλησιαστικών μονάδων. Είναι κάτι πρωτοποριακό και όταν είναι εκκλησιαστικές μονάδες, μη σκεφτόμαστε μόνο μια εκκλησία, ένα καμπαναριό, ένα παπά. Είναι το συγκεκριμένο παράδειγμα, αλλά απευθύνεται σε όλους τους οργανισμούς, τους μη κερδοσκοπικούς. Και γνωρίζετε πολύ καλά, υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι οργανισμοί που θεργεύουν ανά τον κόσμο. Δεν είναι αυτές οι απατεώνες οι ΜΚΟ που ξεφυτρώσαν στην Ελλάδα δεξιά και αριστερά. Πάνω κάτω τους καταλάβαμε και θα τους ξεριζώσουμε.
αλλά υπάρχουν οργανισμοί, γιατροί χωρίς σύνορα, παραδείγματος χάρη, δεν είναι από αυτούς εδώ πέρα που χρηματοδοτήθηκαν για να κάνουν τις επαναστάτες χωρίς αιτία. Ειλικρινά, υπάρχουν τέτοιοι οργανισμοί που πρέπει να διοικηθούν, να οργανωθούν με επιστημονικά κριτήρια. Αυτά είναι τα μεταπτυχιακά του ΤΕΙΣΕΡΟΝ. Εγώ αυτό που θέλω να πω σε σχέση με τον Γρηγόρη και την εισήγηση που έκανε, εμείς δεν περιμένουμε, παραδείγματος χάρη, όταν θα περάσει αυτή η συστημική κρίση, τι θα κάνουμε. Εμείς πιστεύουμε ειλικρινά στα θέματα παιδείας ότι την κρίση εμείς θα την περάσουμε, εμείς θα προσπαθήσουμε. Αυτό που διδάσκουμε στα παιδιά μας, όταν σπουδάσουν και πάρουν γνώσεις, όχι να αλλάξουν χώρα, να αλλάξουν τη χώρα μας. Εντάξει, είναι μαύρα τα πράγματα. Αλλά μην ξεχνάμε ότι οι απεσιόδοξοι έχουν δίκιο. Εμείς είμαστε από τους αισιόδοξους, γιατί αυτοί σχεδιάζουν το αύριο. Και θα τελειώσω δίνοντας το λόγο στον κύριο Μωυσιάδη. Συμφωνώ απόλυτα με τον Όσκαρ Γουάιλντ, ειλικρινά μεγάλος δάσκαλός μου σε αυτά που έγραψε, ότι μπορεί να είμαστε όλοι μες στη λάσπη, αλλά ορισμένοι κοιτάμε τα αστέρια. Και εμείς το ΤΕΙΣΕΡΟΝ, εμείς στις ΣΕΡΕΣ, ειλικρινά κοιτάμε τα αστέρια. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον πρόεδρο, τον κύριο Πασχαλούδη, και παρακαλούμε τον απληρωτή πρόεδρο της Μακεδονίας, τον κύριο Μωυσιάδη. Ο πρόεδρος δεν άφησε σε μένα να πω τίποτα. Λοιπόν, θα αργήσει αυτό. Μωυσιάδης λέγομαι, όπως σας είπε ο Πρόεδρος. Είμαι αναπληρωτής Πρόεδρος στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, υπεύθυνος για τον οικονομικό προγραμματισμό και την ανάπτυξη του Ιδρύματος. Το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας έχει αυτό το όνομα εδώ και ένα χρόνο, από την 1η Σεπτεμβρίου του 2013, σε εφαρμογή του σχεδίου Αθηνά που όλοι γνωρίζουμε, με το οποίο το Υπουργείο Παιδείας προσπάθησε να ανασυγκροτήσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση στη χώρα και ουσιαστικά άγγιξε μόνο το τεχνολογικό της κομμάτι, δηλαδή τα ΤΕΙ, και άφησε ανέγκυκτα τα πανεπιστήμια. Σε εφαρμογή λοιπόν αυτού του σχεδίου Αθηνά, το πρώην ΤΕΙΣΕΡΟΝ αναβαθμίστηκε και μεγάλωσε. Μεγάλωσε και σε αριθμό φοιτητών και σε αριθμό τμήματων και τόπων παρουσίας. Αναβαθμίστηκε γιατί έγινε το κεντρικό ίδρυμα στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας. Γι' αυτό και του δόθηκε το όνομα ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας. Και μεγάλωσε γιατί προσθέθηκαν στα ήδη λειτουργούντα τμήματά του και 4 νέα. Πέραν δηλαδή των μηχανολόγων, πολιτικών μηχανικών, της γεωπληροφορικής και τοπογραφίας, της πληροφορικής, της διοίκησης επιχειρήσεων, της λογιστικής και της εσωτερικής αρχιτεκτονικής και διακόσμησης και σχεδιασμού αντικειμένων, προσθέθηκαν το σύστημα διοίκησης συστημάτων εφοδιασμού, αυτό που ελληνικά όλοι λέμε logistics, με έδρα τα Γρεβενά, που συγχωνεύτηκε με το μόνιμο τμήμα του στην Κατερίνη και τα δύο μαζί προσαρτήθηκαν στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας. Επίσης το τμήμα αρχιτεκτονικής τοπίου με έδρα τη Δράμα απορροφήθηκε από το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας με καταληκτική ημερομηνία το 2018 και τέλος το τμήμα σχεδιασμού και τεχνολογίας της ένδυσης με έδρα τοπικής προσαρτήθηκε και αυτό στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας. Η αναβάθμιση αυτή και το μεγάλωμα του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας έγινε, πιστεύω, όχι χωρίς λόγους, διότι όλα τα στοιχεία που υπάρχουν είναι στη διάθεση του Υπουργείου Παιδείας αλλά και της ΑΔΥΠ, της Ανεξάρτητης Αρχής για την Διασφάλιση της Ποιότητας στην Εκπαίδευση, δείχνουν ότι πρόκειται για ένα νοικοκυρεμένο ίδρυμα, ένα ίδρυμα στο οποίο γίνεται σωστή διαχείριση των πόρων, ανθρώπινων και οικονομικών, ένα ίδρυμα στο οποίο δεν υπάρχει χρέος ούτε ένα ευρώ μέχρι σήμερα που μιλάμε σε κανέναν προμηθευτή και στο οποίο τα τελευταία χρόνια δεν έχει χαθεί ούτε μία ώρα διδασκαλίας για τους φοιτητές του. Κάτι εξαιρετικά σημαντικό πιστεύω στη χώρα μας.
θα μπορούσε κανείς να μου προσάψει ότι τα λέω όλα αυτά για να πενέψω απλώς το σπίτι μου, αλλά θα ήταν έτσι εάν δεν υπήρχαν και οι έξωθεν καλές μαρτυρίες που πιστοποιούν του λόγου του αληθές. Θα μπορούσα να επικαλεστώ τέτοιες μαρτυρίες στην ιστοσελίδα της ΑΔΥ που ανέφερα προηγουμένως, όπου είναι αναρτημένες όλες οι εκθέσεις εξωτερικής αξιολόγησης των τμήματων του Ιδρύματος. Το Ίδρυμα, να πω ότι αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή τον θεσμό της αξιολόγησης. Υπάρχει δημοσιευμένο στην εφημερίδα Το Βήμα, υπάρχουν τα αποτελέσματα μιας έρευνας που αφορούσε το πόσο τα Ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχουν αγκαλιάσει το θεσμό της αξιολόγησης. Εκεί λοιπόν σε ένα πίνακα φιγουράρει στην πρώτη θέση το ΤΕΙ ΣΕΡΟΝ τότε με την ονομασία του, όπου το ποσοστό των τμήματων του που συμμετέχουν στην διαδικασία της εξωτερικής αξιολόγησης ανέρχεται στο 100%. Όλα τα τμήματά μας εδώ και πολλά χρόνια εφαρμόζουν το θεσμό και όλα έχουν υποστεί επίσης την διαδικασία της εξωτερικής αξιολόγησης. Για τους αμύητους, εξωτερική αξιολόγηση σημαίνει συγκρότηση μιας επιτροπής από επιστήμονες του εξωτερικού, καθηγητές πανεπιστημίων του εξωτερικού, που έρχονται για μια εβδομάδα, εγκαθίστανται στο τμήμα, ελέγχουν τη λειτουργία του από όλες τις πλευρές και στο τέλος υποβάλλουν τις παρατηρήσεις και μια έκθεση στην ΑΔΥΠ, η οποία αναρτάται στη συνέχεια στην ιστοσελίδα της. Διαβάζοντας κανείς όλες αυτές τις εκθέσεις αξιολόγησης των τμήματων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, θα διαπιστώσει του λόγου του αληθές είναι από πολύ καλές μέχρι εξαιρετικές. Θα μπορούσα να επικαλεστώ μια σειρά από διακρίσεις των φοιτητών μας. Έξω στο στάντ του ΤΕΙ θα δείτε μερικά βραβεία που έχουν αποκομίσει οι φοιτητές μας πρόσφατα σε ένα διαγωνισμό στη Γερμανία για την σχεδίαση και την κατασκευή ενός ρομποτικού μηχανισμού, σε ένα διαγωνισμό στον οποίο συμμετείχαν τα μεγαθύρια της Ευρώπης, Γερμανία, Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία και άλλες χώρες. Η αποστολή του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας κέρδισε το πρώτο βραβείο στην σχεδίαση του μηχανισμού. Θα μπορούσα επίσης να επικαλεστώ διακρίσεις του ερευνητικού έργου των εκπαιδευτικών του Ιδρύματος, όπως για παράδειγμα η διάκριση μιας έρευνας ενός συναδέλφου που διακρίθηκε σε έναν διαγωνισμό του MIT, του περίφημου Τεχνολογικού Ινστιτούτου στη Μασαχουσέτη της Αμερικής. Για μας όμως πιο σημαντικές είναι οι διακρίσεις που δέχονται και ο σεβασμός και η αναγνώριση που δέχονται οι απόφοιτοί μας στους χώρους εργασίας, στους χώρους δουλειάς. Ένα πολύ πρόσφατο παράδειγμα επίσης, πριν 1,5 χρόνο μια μεγάλη αμερικάνικη εταιρεία παραγωγής λογισμικού για χρήση για μηχανικούς, η Altair, ίδρυσε το τρίτο της υποκατάστημα στην Ευρώπη, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μετά τη Γερμανία και την Ιταλία, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Του υποκαταστήματος ηγούνται δύο απόφοιτοι του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας. Δύο απόφοιτοι του Τμήματος Μηχανολόγων, τους οποίους είχα την τιμή να έχω φοιτητές. Μια σειρά από διακρίσεις λοιπόν πιστοποιούν ότι στο Ίδρυμα γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια για να κρατήσουμε τη στάθμη της παρεχόμενης εκπαίδευσης πολύ ψηλά. Θα μου πείτε ότι όλα γίνονται τέλεια, όλα γίνονται πολύ καλά στο Ίδρυμα. Όχι, δεν έχουμε καβαλήσει το καλάμι. Όπως λέμε στη διοίκηση, βγαίνουμε για περίπατο πάντα το μεσημέρι, κατά μεσήμερο, όταν ο ήλιος είναι ψηλά. Και μας δείχνει τον ίσιο μας κοντό. Για να μην πάρουν τα μυαλά μας αέρα και θεωρήσουμε ότι γίναμε τρανοί. Όχι, υπάρχουν πολλές δυσκολίες, τις οποίες τα τελευταία χρόνια έχει δυστυχώς η πολιτεία πολλαπλασιάσει. Δυσκολίες που αναφέρονται στην έλλειψη διδακτικού προσωπικού, λόγω συνταξιοδότησης του μόνιμου και μη αντικατάστασής του, λόγω απαγόρευσης ουσιαστικά πρόσληψης εξωτερικών συνεργατών και λόγω της μείωσης του προϋπολογισμού μας που το επίθετο δραστική μείωση στον υπερθετικό του βαθμό δεν φτάνει. Για να περιγράψω τι έχει υποστεί ο προϋπολογισμός, θα μπορούσα αλλιώς να το περιγράψω, αλλά η αστική ευγένεια δεν μου το επιτρέπει να σας το αναφέρω. Σημαντικές δυσκολίες τις οποίες προσπαθούμε με νύχια και με δόντια να αντιπαρέλθουμε και να κρατήσουμε, όπως είπα, το Ίδρυμα ανοιχτό, να παρέχουμε την εκπαίδευση που θέλουμε, που έχουμε βάλει σαν στόχο να παρέχουμε στους αποφοίτους μας. Όσον αφορά την απορροφητικότητα των αποφοίτων μας, λειτουργεί στο Ίδρυμα ένα γραφείο διασύνδεσης για τους αμύητους, είναι μια
υπηρεσία η οποία προσπαθεί να φέρει σε επικοινωνία τους φοιτητές και τους απόφοιτους με τον χώρο εργασίας, με τις εταιρείες. Τους φοιτητές για να βρουν θέση πρακτικής άσκησης, τους απόφοιτους για να βρουν θέση δουλειάς. Αυτή η μελέτη ολοκληρώθηκε το 2012 και αφορούσε αποφοίτους μέχρι και το 2006. Είχα τα στοιχεία στο στικάκι, τώρα δεν βλέπω να λειτουργεί. Θα σας τα πω από ό,τι θυμάμαι στη μελέτη. Σε αυτή τη μελέτη, λοιπόν, δείχνει ότι η απορροφητικότητα των αποφοίτων σε όλα τα τμήματα, μια μέση τιμή, είναι της τάξης του 82%. 18% είναι οι άνεργοι. Θα πρέπει εδώ να δει κανείς, για να δει ποιοι αποφοιτούν, θα πρέπει να προσέξει και ποιοι εισάγονται στο Ίδρυμα. Μια μεγάλη πληγή. Διότι μέχρι πρότινος, το 20 έως 30% αυτό κυμαίνονταν σαν ποσοστό ανάλογα με το τμήμα, προέρχονταν όχι από γενικά, από ενηλίκια, αλλά από νυχτερινά, από επαγγελματικά, τελ, τες, επάλ και όπως αλλιώς λεγόταν αυτά. Τώρα είναι το 10%, αλλά έχουμε τη μεγάλη πληγή ότι πριν από λίγα χρόνια το Υπουργείο βγήκε και κατάργησε την βάση του 10. Ένα μέτρο το οποίο ήταν λάθος κατά την άποψή μας, ένα μέτρο το οποίο πιστεύουμε ότι δεν έγινε χωρίς σκοπιμότητα, αλλά ένας σημαντικός λόγος ήταν για να δυσφημιστούν τα ΤΕΗ, να δυσφημιστεί ο τεχνολογικός τομέας της ανώτατης εκπαίδευσης, διότι στα μάτια της ελληνικής κοινωνίας φαίνεται ότι αυτοί που εισάγονται δεν είναι άξιοι να πετύχουν τη βάση του 10. Αυτό το ποσοστό είναι αρκετά μεγάλο και θα το δούμε στη συνέχεια σε όλους τους πίνακες, αν άνοιγα τώρα τους πίνακες της μελέτης, θα το βλέπαμε στη συνέχεια στους λιμνάζοντες φοιτητές, διότι οι άνθρωποι αυτοί έρχονται με σημαντικότατες ελλείψεις, ειδικότερα στα μαθήματα υποδομής, και παρόλες τις προσπάθειες, παρόλα τα φροντιστηριακά μαθήματα, δεν καταφέρνουν αυτές να τις αναπληρώσουν. Και θα τους αναγνωρίσουμε μετά και σε αυτούς που παραμένουν άνεργοι ή απασχολούνται, έτερο απασχολούνται σε άλλες δουλειές πέραν από αυτές για τις οποίες έχουν σπουδάσει. Είναι ένα σημαντικό κριτήριο, μια σημαντική πληγή που έχουμε να αντιμετωπίσουμε πέρα από όλα τα άλλα. Όπως είπα όμως, το πολύ σημαντικό για μας, αυτό που μας δίνει κουράγιο, είναι ότι αν περπατήσει κανείς στην πιάτσα, στους χώρους εργασίας, φαντάζομαι κάποιοι από εσάς θα το έχουν ήδη συναντήσει, οι απόφοιτοι του ΤΕΗ Κεντρικής Μακεδονίας χαίρουν μεγάλης εκτίμησης για τις γνώσεις, τις δεξιότητες και για την απόδοσή τους στο χώρο της δουλειάς. Ένα τελευταίο παράδειγμα και θα κλείσω. Χθες ήμουν στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος και περιδιαβαίνοντας είδα μια οικογένεια, έναν πατέρα, μητέρα και με τη θυγατέρα. Βγήκαν τώρα τα αποτελέσματα, η θυγατέρα περνάει στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας και δεν άρχισαν οι εγγραφές, έχουν έρθει για να κλείσουν σπίτι, μου ζητούν τη γραμματεία του τμήματος και τους ρωτάω από πού είστε, μου λένε είμαστε από την Ίδρα, η κοπέλα πήγαινε με καραβάκι απέναντι στην Αθήνα για να κάνει φροντιστήριο, γιατί δεν υπήρχε κατάλληλο στον τόπο τους. Και όταν ήρθε η ώρα της δήλωσης, παρόλο που η βαθμολογία το επέτρεπε να περάσει σε κάποιο από τα ιδρύματα του Λεκανοπεδίου, ο πατέρας προτίμησε να εγγράψει τη θυγατέρα στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας. Γιατί στην επιχείρησή του απασχολεί δύο απόφοιτους του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, είναι εξαιρετικά ενθουσιασμένος για την απόδοση και τις γνώσεις τους και προτίμησε να εγγράψει στις ΣΕΡΕΣ στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας και όχι στο Λεκανοπέδιο. Έτσι, ένα μήνυμα το οποίο όταν το παίρνει κανείς ανατριχιάζει και αισθάνεται τον πόη του να μεγαλώνει και να λέει χαλάλι οι προσπάθειες που γίνονται. Ευχαριστώ. Το τμήμα. Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό που είμαι καλεσμένος εδώ. Първо искам да кажа, че изказването е на английски, сега ще трябва да го превеждам на български и после от български на гръцки. Θέλω να σας πω ότι είχα προετοιμάσει την ομιλία μου στα αγγλικά, οπότε θα χρειαστεί να κάνω μετάφραση από αγγλικά σε βουλγάρικα και ενδεχομένως εγώ θα κάνω τη μετάφραση από βουλγάρικα σε ελληνικά. Аз съм математик и знам, че когато се правят много преводи, се губи смисъла понякога.
Είμαι μαθηματικός και ξέρω ότι όταν κάνουμε πολλές φορές τη μετάφραση, κάποια στιγμή μπορούμε να χάσουμε λίγο τη σημασία της πρότασης. Да се надяваме, че ще получиме представа за изказване. Елпизо на каталавете авто по цело на СОСПО. Уважаеми партньори, агапити синергатес, уважаеми представители на местната власт, севасти проскликлимени, на образователните институции и предприятия. Από τα πανεπιστήμια και τις επιχειρήσεις. Радвам се да бъда тук днес и да говоря за някои важни въпроси, свързани с образованието в България. Χαίρομαι πάρα πολύ, διότι σήμερα είμαι εδώ και μπορώ να μιλήσω για κάποια από τα προβλήματα που συναντάμε στη Βουλγαρία, πάνω στην εκπαίδευση. Бих искал да кажа от ръководството на Югозападния университет Благоевград. Θα ήθελα να πω εκ μέρους του Πανεπιστήμιου του Благоевград. Че ние се радваме да бъдем част от проекта Skill Balancing. Ότι εμείς μπορούμε να είμαστε μέρος από το project Skill Balancing. Всеки ще се съгласи, че образованието е резултат на съвместните усилия между правителството, университетите и бизнес. Сигурно ο καθένας από εσάς θα συμφωνήσει μαζί μου ότι είναι между резултат на съвместни усилия между правителството, университетите и бизнеса. Значи всеки от нас ще се съгласи, че образованието е резултат на съвместни усилия между бизнеса, правителството и университета. И екпедевси преби на ине тетя по на ипархи ке охи моно епихирматика. Не, не, преби на ипархи синергасия то панепистимио ме тис епихирисис. Ето защо съществуването на ефективен диалог между горните страни е от съществено значение. Γι' αυτό το λόγο τέτοιες συναντήσεις και ομιλίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Първо да кажа няколко думи за Югозападния университет. Στην αρχή θέλω να πω κάποια λόγια για το δικό μας το πανεπιστήμιο. Югозападния университет се намира в Благоевград, който представлява икономически културен и образователен център на Югозападна България. То панепистимио авто врискете сто Благоевград, ине панепистимиото нотио дитика сти Булгария, ке ехе авто то онома. Последната акредитация на Югозападния университет от Националната агенция. Не знам как трябва да се каже на гръцки. Значи... Сигноми авто, ден боро на то метафраша. Е, от 26 юли 2012 година и получихме оценка 9,3. А, ине и ватмология по ехон на пари телевтея, ине то ватмо по ехон ине то 9,3. От възможни 10. А по ватмо 10 то калитеро. За възможно най-дългия срок 6 години. Για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που είναι 6 χρόνια. В момента в Югозападния университет се обучават над 14 000 студенти. Αυτή τη στιγμή στο δικό μας το πανεπιστήμιο υπάρχουν πάνω από 14.000 φοιτητές. Около 1.000 са чуждестранните студенти. Περίπου 1.000 είναι οι ξένοι φοιτητές. От Гърция, Турция, από την Ελλάδα, Κύπρο, από την Τουρκία, από την Κύπρο, бивша Югославска република Македония, από το Φίρομ, Σέρβια, Αλβανία, Μολδόβα, Σερβία, Αλβανία, Μολδόβα, Ουκραίνα, Ουκραίνα, Ρωσία, Ιαπωνία, Πακιστάν, Ουκρανία, Πακιστάν, Ιέμεν ή τι κάνατε. Είναι πάρα πολλές χώρες που εκπαιδεύονται τα παιδιά τους εκεί. Ο Ουνιβερσιτέτατ предлага обучение по над 70 магистърски, бакалавърски програми. То пенепистемио кани екпедевси
περίπου σε 70 προγράμματα που τελειώνουν με μπακαλάβρ. Над 80 магистърски програми. Парапано по 80 програмата я мастер. И над 50 докторски програми. Ке пано по 50 програмата я доктор. В университета... Докторикане. В университета работят около 800 университетски преподаватели. Στο Πανεπιστήμιο δουλεύουν περίπου 800 καθηγητές. Над 90 са професорите. Παραπάνω από 90 είναι με ιδιαίτερο τίτλο. 250 docenti. 250 είναι τίτλοι που υπάρχουν στη Βουλγαρία, εδώ δεν νομίζω να υπάρχουν. И 320 ασιστέντι. Είναι οι απλοί καθηγητές που είναι 320. Университетът, извинявайте. Университетът има активно участие в европейски проекти и програмите за териториално сътрудничество Гърция-България и България, бивша Югославска република Македония. Το Πανεπιστήμιο μας έχει πάρει αρκετές φορές μέρος σε διαφορετικά προγράμματα που έχουν κάνει και με την Ελλάδα και με το ΦΙΡΟΜ. Също така сме реализирали много проекти по седма рамкова програма. Επίσης έχουμε κάνει και κάποια project με 7ο πλαίσιο. Ναι, 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Националния фонд за научни изследвания. Εθνικό ίδρυμα για Έρευνες και έρευνες. Световната банка, отворено общество, фундация отворено общество. И Панкосмия трапеза και διάφορες άλλους φορείς. СЕПУС, ДЕАД, ФАР, ДАФНЕ 3, ИНТАС, КОСТ програми. Малко по-бързо. По-бързо. Окей. А вие можете ли да преведете? Тези неща така или иначе са на език, който... Окей. Визията на университета до 2020 година е да се превърне в международен, разпознаваем, престижен и динамичен център за висше образование. Авто по епитимуме και προσπαθούμε σαν πανεπιστήμιο είναι μέχρι το 2020 να είμαστε από τα πρώτα πανεπιστήμια παγκοσμίως. Което да предлага високо ниво на образование и научни изследвания. Πανεπιστήμιο που θα δίνει ευκαιρία για υψηλή εκπαίδευση και διάφορες έρευνες. За да може това да се случи, трябва да се вземат под внимание някои важни проблеми, които са особено актуални за България през последните години. Για να μπορούμε να το ελοποιήσουμε αυτό, πρέπει να δούμε τα προβλήματα που υπάρχουν στη Βουλγαρία τα τελευταία χρόνια. Тези проблеми са свързани с подобряване на качеството и ефективността на образованието в България. Αυτά τα προβλήματα έχουν σχέση με την ποιότητα εκπαίδευσης στη Βουλγαρία. Преструктурирането и модернизирането на образователната система по такъв начин, че да отговаря на европейските стандарти и критерии. Και πρέπει να κάνουμε κάποιες αλλαγές στα προγράμματα, έτσι ώστε να είναι όπως είναι τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες. Тази образователна система е възложена изключително важната задача. Και πάνω στην εκπαίδευση αυτή έχουμε πολύ σημαντικό πρόγραμμα. Да подготви обществото за... Να προετοιμάσει την κοινωνία. Οικονομικά на знанието. Για οικονομία στην εκπαίδευση. Knowledge economy. Της γνώσης, οικονομία της γνώσης. Инструмент и цел на Лисабонската стратегия.
Και αυτό είναι και στόχος της Λισαβόνης. А така също и на курса предприет от Обединена Европа за 21 век. Και όπως επιθυμεί η Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το 2020. Тези проблеми ще бъдат решени и целите ще бъдат постигнати само чрез укрепване на връзките между институциите за образование и обучение. Тези проблеми ще бъдат решени. Αυτά τα προβλήματα θα τα λύσουμε. И целите ще бъдат постигнати. Και οι στόχοι μας θα τα πετύχουμε. Само чрез укрепване на връзките. Μόνο άμα έχουμε καλές σχέσεις. Между институциите за образование. Ανάμεσα τους φορείς της εκπαίδευσης. Научно-изследователския сектор. Ερευνητικές τομείς και το business, οι επιχειρήσεις. От голямо значение да се решат тези проблеми са следните неща. Για να μπορούμε να εκτελέσουμε και να λύσουμε αυτά τα προβλήματα, πρέπει να προσέξουμε τα εξής. Осигуряване на високо качество на професионално образование в реални работни условия за студентите. Πρέπει να έχουμε πολύ καλή εκπαίδευση στους φοιτητές και μάλιστα ειδικευμένη εκπαίδευση. Улесняване на прехода от институции на висшето образование към работните места с активното участие. Να διευκολύνουμε αυτοί που θα αποφοιτήσουν να μπορούν γρήγορα και εύκολα να βρουν δουλειά σε διαφορετικές επιχειρήσεις. На καριерните центрове към университетите. Και να έχουμε τέτοια κέντρα στα πανεπιστήμια που να διευκολύνουν ακριβώς. И повишаване успешната реализация на пазара на труда. Και με αυτόν τον τρόπο θα λύσουμε το πρόβλημα για το πώς αυτοί που τελειώνουν τέλος πάντων να βρουν δουλειά. Изграждане на стабилно партньорство между образователните, обучителни институции и бизнес. Πρέπει να έχουμε δυνατή δέσμευση ανάμεσα τα πανεπιστήμια και τις εταιρείες. Финансовите средства за научни изследвания и иновации, които трябва да се разпределят на проектния принцип, трябва да растат. Η οικονομική στήριξη για την εκπαίδευση και την έρευνα για την έρευνα πρέπει να μεγαλώνουν. Създаването на съвместни екипи между учени от различните университети и научни организации и представители на бизнеса е много важно. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να έχουμε καθηγητές από διαφορετικά πανεπιστήμια που να συνεργάζονται, επίσης με διαφορετικές επιχειρήσεις που να συμμετάσχουν σε αυτές τις συνεργασίες. Това от своя страна ще доведе до по-добри образователни равнища. Αυτό από την πλευρά του θα φέρει για πιο καλή εκπαίδευση, ειδικευμένη εκπαίδευση. Които ще помогнат за намиране на работа. Που θα βοηθήσουν τους απόφοιτους να βρουν δουλειά. Както и напредъка в повишаване на заетостта ще допринесе за намаляване на бедността. Και με αυτόν τον τρόπο, αφού θα έχουμε περισσότεροι εργαζόμενοι, θα έχουμε πιο λίγη φτώχεια και πιο λίγα προβλήματα. Okay. Крайна сметка бих искала да кажа още веднъж, че ние се радваме да бъдем част от екипа на проекта. Θέλω να πω ακόμα μια φορά ότι χαιρόμαστε που είμαστε μέρος από αυτό το project. И да имаме възможността. Και να έχουμε την ευκαιρία. Да подобрим настоящата ситуация. Να βοηθήσουμε να γίνει καλύτερη по въпросите, отнасящи се до образованието. Πάνω στα θέματα που αφορούν την εκπαίδευση. Благодаря ви. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Αντιπρίτανη και πιστεύουμε να έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία. Κύριε Αντιπρίτανη, thank you very much. Δεν έχουμε χρόνο, παρακαλώ. Μετά. Μισό λεπτό. Ωραία, εντάξει. Κύριε Παναγιώτου, μέλος του Επιμελητηρίου και Αντιπρόεδρος της ΦΛΟΣ, παρακαλώ για τη δικιά σου ομιλία. Έχετε 2,5 λεπτά. Καλησπέρα και από μένα. Κάνουμε νοήματα συνέχεια.
Καλησπέρα και από μένα, να σας καλησπερίσω. Κυρίες και κύριοι, χαίρομαι που μου δίνετε η ευκαιρία να αναφερθώ στο ευαίσθητο και ιδιαίτερο επίκαιρο θέμα της εξισορρόπησης μεταξύ προσφοράς και ζήτησης των επαγγελματικών δεξιοτήτων με βάση την εμπειρία μου στην εταιρεία Φλώσσα ΔΕΑ. Μια σύντομη αναφορά για την εταιρεία μας, έτσι ώστε να γνωρίσετε και να έχετε μια καλύτερη αντίληψη για μας. Η εταιρεία μας ιδρύθηκε το 1995 από τον αείμνηστο Γιώργο Παπαπαναγιώτου και από τότε, υλοποιώντας το όραμα του ιδρυτή, παράγουμε εξαιρετικά απορρυπαντικά, ικανοποιώντας απόλυτα τις ανάγκες για καθαριότητα της οικογένειας και του επαγγελματία. Πραγματοποιούμε συνεχώς νέες επενδύσεις σε υποδομές και εξοπλισμό, ώστε να παραμένουμε πάντοτε στην αιχμή της τεχνολογίας. Παράγουμε κατά ISO 9001 άριστης ποιότητας προϊόντα, τα οποία συνεχώς αναπτύσσουμε, ώστε να ανταποκρίνονται στις μεταβολόμενες ανάγκες της αγοράς. Τηρούμε τη δέσμευση που αναλάβαμε από την πρώτη μέρα για σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Στους πελάτες μας συγκαταλέγονται πολλά καταστήματα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα, καταστήματα χαρτικών απορρυπαντικών, καθώς και συνεταιρισμοί παντοπολών όπως ο Ήλιος, η Πρόοδος, τα Ελληνικά Μάρκετ, ο Μύτικας και άλλοι. Παράγουμε επίσης προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας για αλυσίδες σούπερ μάρκετ όπως το Μασούτι, το ΑΒ Βασιλόπουλο, αλλά και για τη συνάδελφο εταιρεία Εύρικα στην Κύπρο. Δίνοντας τη βασική εικόνα της εταιρείας μας, γίνονται κατανοητές και οι ανάγκες που έχει για καταρτισμένο προσωπικό σε διάφορους ειδικότερους τομείς. Πρώτον, σε ειδικότητες πανεπιστημιακής μόρφωσης, παραδείγματος χάρη χημίας, μηχανολογίας, οικονομικών. Δεύτερον, σε τεχνική κατάρτιση για εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας, μιας και παράγουμε το σύνολο των πλαστικών εξαρτημάτων που χρησιμοποιούμε στην παραγωγική μας διαδικασία, φιάλες, πόματα και δοχεία. Και τρίτον και επίσης ιδιαίτερη σημασία, ειδικευμένο προσωπικό στις πωλήσεις. Εδώ το φάσμα των πελατών είναι πολύ μεγάλο. Από το μικρό μπακάλι της γειτονιάς, που όμως προσέξτε, ξέρει να κρατά και χαρτί και μολύβι, μέχρι τον ξενοδόχο ή τον υπεύθυνο αγορών πολυεθνικής αλυσίδας σούπερ μάρκετ. Μια ακόμη παράμετρος που πρέπει να έχουμε υπόψη είναι ο τόπος που ζούμε και επιχειρούμε. Οι ΣΕΡΕΣ και γενικότερα η ελληνική επαρχία. Νομίζω δεν έχει καμιά διαφορά όσον αφορά την εξέβρεση ειδικευμένου προσωπικού είτε στις ΣΕΡΕΣ, είτε στο Αγρίνιο, είτε στην Καλαμάτα. Έτσι λοιπόν, ενώ υπάρχουν στον τόπο μας δεκάδες πτυχιούχων χημίας, κανείς από αυτούς που συναντήσαμε δεν είχε κάποια ειδικότερη γνώση ή σχέση με την παραγωγή των απορρυπαντικών. Επιλέξαμε λοιπόν νέους επιστήμονες, τους οποίους με τη συνεργασία ειδικών συμβούλων από την Αθήνα κυρίως επιμορφώσαμε. Χρειάστηκε κάποιο σοβαρό χρονικό διάστημα ώστε πραγματικά να μπουν στο νόημα της δουλειάς. Επίσης, στα οικονομικά, είναι δύσκολο να βρεις νέο πτυχιούχο που να μπορεί να διαβάσει ισολογισμό ανωνύμου, πόσο μάλλον να το συντάξει και με τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζει τα συμφέροντα της εταιρείας, τηρώντας συγχρόνως τις απαιτήσεις του νόμου. Αλλά και στον τομέα της τεχνολογίας, στην περίπτωσή μας την παραγωγή των πλαστικών, όσο και να ψάξει κανείς, δεν θα βρει μηχανολόγους με τέτοια κατάρτιση. Η ίδια διαδικασία ξανά. Προσλάβαμε νέους, φέραμε εκπαιδευτή από το εξωτερικό και προσπαθήσαμε να εκπαιδευτούμε. Εκεί όμως που χτυπάει η καρδιά της κάθε επιχείρησης είναι οι πωλήσεις. Στον χώρο αυτό επικρατεί, επιτρέψτε μου, πλήρη άγνοια. Σε καμιά σχολή, σε καμιά ειδικότητα δεν εκπαιδεύουμε πολιτές. Τι κάνουμε λοιπόν, ανειδίκευτος εργαζόμενος βαφτίζεται πολιτής και σιγά σιγά εξελίσσεται σε αυτή την απασχόληση με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την πορεία και την εξέλιξη της εταιρείας. Φυσικά και εδώ χρειάστηκε να διοργανώσουμε επανειλημμένα σεμινάρια πάνω στις πωλήσεις. Γενικά συνοψίζοντας, μιας και ο χρόνος είναι περιορισμένος, μια μεσαία παραγωγική επιχείρηση στην ελληνική επαρχία, όπως η δική μας, χρειάστηκε να καλύψει τις ανάγκες της για προσωπικό σχεδόν σε κάθε τομέα, προσλαμβάνοντας νέους με γενική κατάρτιση ή ανειδίκευτους, τους οποίους εν συνεχεία χρειάστηκε να εκπαιδεύσει η ίδια μέσω ειδικών συμβούλων που προσκάλεσε και πλήρωσε. Αναγκαστήκαμε δηλαδή να αναλώσουμε προσπάθεια, χρήματα και κυρίως επιχειρηματικό χρόνο. Και αυτό δεν έγινε μόνο μια φορά στην αρχή. Οι ανάγκες προκύπτουν συνεχώς. Όπως σε όλες τις επιχειρήσεις, έτσι και στην εταιρεία μας, πολλοί είναι που απευθύνονται ζητώντας εργασία. Παλαιότερα, που ο κύκλος εργασιών κάθε χρόνο παρουσίαζε σημαντική διεύρυνση, οι επιχειρήσεις ευκολότερα απορροφούσαν ενειδίκευτους ή άτομα με γενική κατάρτιση. Πλέον στην Ελλάδα της μακροχρόνιας ύφεσης αυτό πια δεν συμβαίνει.
Αν όμως αποταθεί στην εταιρεία μας κάποιος με εξειδίκευση σε οποιοδήποτε από τους παραπάνω τομείς που μας ενδιαφέρουν, τα πράγματα θα είναι διαφορετικά, γιατί όπως προανάφερα, οι ανάγκες προκύπτουν συνεχώς. Συμπέρασμα. Πρέπει, νομίζω, μέσα στη γενική θεωρητική κατάρτιση που είναι απαραίτητη, οι νέοι μας να αποκτούν σύγχρονες δεξιότητες που να τους καταστούν έτοιμους για την παραγωγική διαδικασία και απαραίτητους για τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Βρισκόμαστε ήδη στον έκτο χρόνο ύφεσης της ελληνικής οικονομίας. Η ανεργία αγγίζει πρωτόγνωρα μεγέθη. Το εκπαιδευτικό μας σύστημα, πιστεύω, είναι το κλειδί και μέλημα όλων μας πρέπει να είναι η βελτίωσή του. Και μια σημαντική πτυχή βελτίωσης είναι το να προσανατολίζεται και να ανταποκρίνεται σε τέτοιες ανάγκες. Αν πετύχουμε σε αυτό, πιστεύω ότι θα καταφέρουμε οι επόμενες γενιές να γνωρίσουν καλύτερες μέρες ανάπτυξης, απασχόλησης και προόδου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Παπαναγιώτο. Μπορεί να τα είπε πολύ γρήγορα, αλλά τέτοιου είδους επιχειρήσεις σαν τη δικιά σας, κύριε Παπαναγιώτο, κοσμούν τον ομό μας σε όλη την Ελλάδα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ομιλητές, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη διερμηνέα μας και θα ήθελα να ευχαριστήσω και εσάς όλους για την αγάπη που δείξατε στη σημερινή μας εκδήλωση. Παρακαλώ πολύ να βγούμε μια συλλογική φωτογραφία και να κλείσουμε την συνάντηση. Ευχαριστώ.